Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. 31 τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, 418 συνολικά τα καταγεγραμμένα, έως 3.000 τα πραγματικά, εκτιμά ο Σωτήρης Τσιόδρας. Όσα είπε για τα τεστ ανίχνευσης και οι εχμές του προς επιστήμονες για fake news. Τέλος οι συναθρήσεις άνω των 10 ατόμων. Όλα τα μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό. Στοπ στις απολύσεις. Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Τι προβλέπετε για τα ενοίκια. Ζωντανά ο Γιάννης Βρούτσης. Αγωνία για τις αντοχές του συστήματος υγείας. Σε καραντίνα δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές σε μεγάλα νοσοκομεία. Καθησυχάζει ο Βασίλης Κικίλιας. Ο Ερντογάν κλείνει τα σύνορα με Ελλάδα και Βουλγαρία λόγω κορονοϊού. Σε καραντίνα Έλληνα στην Κωνσταντινούπολη που βρέθηκε θετικός στον ιό. Δραματική έκκληση ασθενούς που νοσηλεύεται με τον ιό. Μείνετε σπίτι, προστατέψτε τους εαυτούς σας και τους άλλους, λέει μέσα από το Open. Ξεπέρασαν τα 400 τα καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, με 31 νέα να προστίθενται σήμερα στη λίστα. Εκτενής ήταν η ενημέρωση από το λοιμοξιολόγο του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Τσιόδρα, και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Επειδή όμως τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ιταλία είναι συγκλονιστικά, είναι τα χειρότερα με διαφορά από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα από την απαρχή αυτής της κρίσης, θα συνδεθούμε πρώτα με τον Σωτήρη Δανέζη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο, Σωτήρη. Δυστυχώς, κάθε μέρα που ξημερώνει στην Ιταλία είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Προφανώς το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. 475 θάνατοι μόνο μέσα σε μια μέρα και άλλα 4.207 νέα κρούσματα ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας πριν από λίγο. Η Ιταλία ξεπέρασε στο σύνολο τα 35.713 κρούσματα. 2.978 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Μάλιστα, λοιπόν. Ένας εφιάλτης που δεν φαίνεται να τελειώνει. Σωτήρη, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ας επιστρέψουμε όμως τώρα εδώ στην Ελλάδα να δούμε τα νεότερα από τον COVID-19 στη δική μας χώρα. Ο κύριος Τσιόδρας ενημέρωσε και για τον αριθμό των κρουσμάτων. Προανήγγειλε όμως και μια νέα σημαντική πρωτοβουλία δειγματοληψίας στο γενικό πληθυσμό. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού είμαστε. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει αναλυτικά από το Υπουργείο Υγείας για ακόμη μια μέρα. Δέσποινα. 31 λοιπόν τα νέα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των κρούσματων αυξάνεται. Στη χώρα μας φτάσαμε πλέον 418 να είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. 64 είναι αυτά που προβληματίζουν τους επιστήμονες, καθώς είναι απροσδιορίστης πηγής μετάδοσης. 79 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. 13 είναι βαρέως νοσούντες σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Όλοι οι βαρέως νοσούντες λαμβάνουν αντιϊκή θεραπεία. Τα περισσότερα κρούσματα έχουν εκδηλωθεί στην Αθήνα. Έχουν ελεγχθεί πάνω από 6.000 δείγματα, ενώ 14 άνθρωποι έχουν λάβει εξιτήριο. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που αξίζει να πούμε. Θα τα δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Όμως, Δέσποινα, αν μπορείς να σταθούμε σε αυτή την πρωτοβουλία δειγματοληψίας. Είπε ο κύριος Τσιόδρας ότι ναι, δεν μετράμε όλα τα κρούσματα. Το επανέλαβε, το έχει εξηγήσει επανειλημμένα ο λοιμοξιολόγος του Υπουργείου. Είπε όμως ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέες δειγματοληψίες στο γενικό πληθυσμό. Στη χώρα μας ο έλεγχος γίνεται με αυστηρά κριτήρια και με βάση αυτό που προστάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, επεσήμανε για μια ακόμη φορά ο καθηγητής. Γίνεται λοιπόν με δύο ειδικές δειγματοληπτικές διαδικασίες. Η μία πραγματοποιείται εδώ και μέρες στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της χώρας, στους βαρέως νοσούντες. Τους λαμβάνουν λοιπόν δείγματα και έτσι προέκυψαν και αρκετά θετικά κρούσματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν. Η δεύτερη θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και είναι πολύ σημαντική για να δούμε τη διασπορά στο γενικό πληθυσμό. Αφορά δειγματοληπτική διαδικασία που θα ξεκινήσει λοιπόν με τα 500 συνεργεία που έχουμε δει από το πρωί την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Είναι πολλά και σημαντικά είναι και αυτά που είπε. Δέσποινα, ναι, στάθηκε, με συγχωρείς, στάθηκε και σε μια εκτίμηση, προέβη σε μια εκτίμηση για τον αριθμό των πραγματικών κρουσμάτων στη χώρα μας.
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Καταρχήν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, με μαθηματικά μοντέλα, με επιδημιολογικά στατιστικά, με τα βαριά περιστατικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και τους θανάτους στη χώρα μας και με βάση τις έρευνες που διεξάγονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπολογίζεται με αβεβαιότητα ότι τα κρούσματα φτάνουν τα 2 με 3.000 στη χώρα μας. Μάλιστα. Είναι μια πολύ σημαντική έρευνα και μελέτη. Να κλείσουμε και με τις αιχμές που άφησε. Με τρόπο σαφή, σήμερα... με τρόπο άμεσο. Σαφείς οι αιχμές, ήταν ιδιαίτερα καυστικός προς συναδέλφους του επιστήμονες που, όπως είπε χαρακτηριστικά, μιλούν με ανακρίβειες και διασπείρουν fake news, λέγοντας ότι δεν είναι επαρκείς οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στη χώρα μας. Τόνισε για μια ακόμη φορά ότι θέλει προσοχή η επιδημία του φόβου και του πανικού. Λοιπόν, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε να ακούσουμε και να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή ενημέρωση από τον κύριο Τσιόδρα. Η εκτίμηση από την ομάδα της κυρίας Σίψα είναι πως βάσει των έως τώρα δεδομένων έχουμε περίπου 2.000 με 3.000 περιστατικά στον πληθυσμό, αλλά με αρκετή αβεβαιότητα. Ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανακοίνωσε θεραπευτική χρήση νέου φαρμάκου σε κλινική μελέτη 340 ασθενών στο Βουχάν και στο Σέντζεν, η οποία έδειξε αρνητικοποίηση του ιού εντός 4 ημερών από τη χορήγηση του φαρμάκου. Επίσης, ερευνητική ομάδα της Γαλλίας από ομάδα του διάσημου καθηγητή λοιμόξεων κ. Ραούλτ χρησιμοποίησε σχήμα φαρμάκων που ήδη χρησιμοποιείται σε όλα τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία. Χρήση των φαρμάκων σε 6 ημέρες οδήγησε σε αρνητικοποίηση για τον ιό σε 90% των ασθενών. Έχουμε και άλλα μέτρα όμως. Η ζωή μας αλλάζει. Ακόμη και η κοινωνικότητά μας στην πιο στοιχειώδη της μορφή αλλάζει. Κοινώς συναθρήσεις τέλος, κυρίες και κύριοι, και με τη βούλα της κυβέρνησης και με πρόστιμα με τα οποία θα έρθουμε αντιμέτωποι αν δεν συμμορφωθούμε. Ο Δημήτρης Φρέσκος είναι εδώ στο στούντιο να δούμε αναλυτικά αυτή τη νέα οδηγία. Ναι, και ακούγοντας κανείς τα νέα μέτρα, θα λέγω ότι βρισκόμαστε ένα βήμα μάλλον πριν την καθολική απαγόρευση. Να δούμε λοιπόν τα στοιχεία για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Από αύριο στις 6 το πρωί. Απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων. Η παράβαση, γιατί κάθε μιλάμε για παραβάσεις ότι έχουν και διοικητικές κυρώσεις, ισοδυναμεί με πρόστιμο 1.000 ευρώ αναπρόσωπο και αναπερίπτωση, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων ευθυνών και ιδίως ποινικών που τυχόν βεβαίως προκύψουν. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις ψυχαγωγικές συναθρήσεις. Είναι, αν θέλετε, όταν καλέσουμε κάποιους ανθρώπους στο σπίτι μας. Αποθαρρύνονται λοιπόν αυστηρώς αυτές οι συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων, δηλαδή με 10 ή περισσότερα άτομα εντός του σπιτιού μας, εντός κλειστού χώρου. Οι πολίτες πρέπει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν είναι λιγότεροι, να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις αποστάσεις και όλες βεβαίως τις οδηγίες που έχει δώσει ως τώρα ο ΕΟΔΗ. Και βεβαίως πρέπει να κυκλοφορούν εκτός του σπιτιού τους μόνο αν είναι απαραίτητο. Δηλαδή πρέπει να περιοριστεί η κυκλοφορία τους στο ελάχιστο. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε ισχύ αυστηρή. Να τις δούμε τις εξαιρέσεις, γιατί ο κόσμος που τα ακούει αυτά έχει και εύλογες απορίες. Σου λέω, άλλος έχω ένα σκυλί, να το βγάλω βόλτα ή απαγορεύεται, για παράδειγμα. Για να δούμε λοιπόν τις αποδεκτές εξαιρέσεις. Αφορούν βεβαίως την μετάβαση στην εργασία, την επίσκεψη στο γιατρό, την επίσκεψη σε κατάστημα τροφίμων για την αγορά των πρώτων αναγκών, όπου όμως δεν υπάρχει δυνατότητα της αποστολής τους στο σπίτι μας, στο ταχυδρομείο για την αλληλογραφία μας, μετάβαση στην τράπεζα για τις τραπεζικές μας δουλειές, στο πράτηριο καυσίμων για να βάλουμε καύσιμα στο όχημά μας και βεβαίως όταν χρειάζεται να παρέχουμε τη βοήθειά μας σε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει αποδεδειγμένα όμως ανάγκη, χρήση αποδεδειγμένα της βοηθειάς μας. Τότε μόνο λοιπόν επιτρέπεται να μετακινούμαστε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο δύσκολο να αποσαφινιστούν και να διευκρινιστούν. Εμείς σας παραθέτουμε τις οδηγίες όπως δίνονται και θα τα δούμε στην πράξη. Είναι ούτως ή άλλως πρωτόγνωρα. Άλλωστε, αφορά τις συστάσεις και πρέπει να σας πω και να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο πριν πάμε στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ότι επιτρέπεται και η άσκηση σωματική, λέει το Υπουργείο, στο δρόμο, σε υπαίθριο χώρο, με τη συμμετοχή ενός ή δύο ατόμων, αν τηρούν τις αποστάσεις, όπως και να βγάζει κάποιος το κατοικίδιό του βόλτα, γιατί και αυτό είναι μια ανάγκη την οποία βεβαίως πολλοί την έχουν στο μυαλό. Πάμε τώρα λοιπόν στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εδώ οι επιχειρήσεις λοιπόν οφείλουν να λειτουργούν μέσω τηλεεργασίας, λέει το Υπουργείο. Όμως όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να υπάρχει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, το οποίο θα εργάζεται εκ περιτροπής, στηρώντας αυστηρά την αναγκαία απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Επίσης υπάρχει μια αυστηρή σύσταση τήρησης αποστάσεων
και στις, όχι μόνο στις όλες τις εταιρείες, mm-hmm. αλλά και στις εταιρείες που τα λεγόμενα call centers, τα τις εταιρείες ενημέρωσης, ανά δύο μέτρα θα πρέπει να εργάζονται και οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, να τα δούμε και στην πράξη, Δημήτρη μου, όλα αυτά πώς θα λειτουργήσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πακέτο στήριξης στο μεταξύ για την οικονομία και για την εγχώρια αγορά ανακοίνωσαν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Αρχίζοντας από τους εργαζομένους, στέκεται κανείς το επίδομα 800 ευρώ που εξαγγέλθηκε στην αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Ελάτε να δούμε πώς υποδέχονται τα ίδια, οι ίδιοι εργαζόμενοι αυτά τα μέτρα στο ρεπορτάζ του Βασίλη Σπανού και κρατήστε ότι στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης. Για τη Γεωργία Σουλιώτη αυτή είναι η πρώτη μέρα που δεν θα πάει στη δουλειά της εξαιτίας του κορονοϊού, καθώς το κατάστημα ρούχων που εργάζεται έκλεισε στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Την ανακούφιση που αισθάνεται, επειδή πλέον μειώνεται ο κίνδυνος να προσβληθεί από τον ιό, διαδέχεται η αγωνία για το αύριο. Πώς θα βιοποριστούμε, πώς θα πληρώσουμε τα ενοικιά μας, θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ μας, τα ειδικά. Όπως ανακοινώθηκε το πρωί, έκτακτο επίδομα ύψους 800 ευρώ θα πάρει κάθε εργαζόμενος που δουλεύει σε επιχείρηση που έβαλε λουκέτο με εντολή του κράτους λόγω κορονοϊού. Μια αποζημίωση που θα πληρωθεί έως τις 10 Απριλίου και θα αφορά την περίοδο από 15 Μαρτίου ως 30 Απριλίου. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους με κόστος περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν εκτός του επιδόματος αυτού, αφού απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει, αλλά υπολειτουργούν. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποτιμά την κλίμακα και το βαθμό μετάδοσης των προβλημάτων στο σύνολο της οικονομίας. Για αυτό το διάστημα, το κράτος θα καλύπτει πλήρως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ για αυτούς τους εργαζόμενους αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 4 μήνες. Ο Χρήστος Σταϊκούρας κάλεσε τις τράπεζες να προχωρήσουν και σε μέτρα ανακούφισης των δανειοληπτών. Δυστυχώς, ο Υπουργός Οικονομικών περιορίστηκε σε συστάσεις προς τις τράπεζες, αντί να ανακοινώσει την αναστολή των πληστηριασμών και την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας των ασθενέστερων δανειοληπτών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν προβλέψεις και για τους ανέργους. Επίδομα ανεργίας θα παίρνουν για 2 ακόμα μήνες όσοι κανονικά σταματούσαν να το δικαιούνται στις 31 Μαρτίου. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες χωρίς στόχους και προσαυξήσεις. Είναι ένα μεγάλο βοήθημα. Το θέμα είναι να μην απολυθεί κόσμος λόγω της κατάστασης. Με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, αν μια επιχείρηση που έχει κλείσει με εντολή του κράτους απολύσει έναν εργαζόμενο, θα θεωρείται κατευθείαν άκυρη. Πραγματικό μέτρο ανακούφισης για τους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους τις προηγούμενες ημέρες είναι να θεωρηθούν με σαφήνεια άκυρες οι απολύσεις και οι βλαπτικές μεταβολές που έγιναν το μήνα Μάρτη. Ανάσα στους καταναλωτές με φόντο της ελλείψης αλλά και τις τσιμπημένες τιμές, δίνει η απόφαση για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 6% μέχρι και το τέλος του έτους σε μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και μαντιλάκια. Στόχος είναι, χάρη στον μειωμένο ΦΠΑ, να μειωθούν οι τιμές στα είδη προσωπικής φροντίδας. Λοιπόν, υπάρχει ακόμη μία πρόβλεψη που ανακοινώθηκε σήμερα. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα καταβολής μειωμένου του ενοικίου για τους προσεχείς 2 μήνες. Θα μας το εξειδικεύσει ο Σπύρος Δημητρέλης να καταλάβουμε ποιοι ακριβώς το δικαιούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Για να δούμε λοιπόν τον συνάδελφο από την αίθουσα σύνταξη. Σπύρο. Νίκη, μειωμένο ενοίκιο κατά 40% θα πληρώσουν 2 κατηγορίες φορολογούμενων. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Είναι οι επιχειρήσεις για την επαγγελματική στέγη, για εκεί που στεγάζονται και λειτουργούν δηλαδή και έκλεισαν αναγκαστικά με νόμο, και βεβαίως οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις που τέθηκαν αναγκαστικά σε αργία, εφόσον βεβαίως το ενοίκιο αφορά την κύρια κατοικία και όχι δευτερεύουσα. Το μειωμένο ενοίκιο θα μπορεί να καταβληθεί για 2 μήνες, για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο. Μάλιστα. Και να δούμε τώρα και 2 παραδείγματα. Έχουμε έναν μισθωτό, ο οποίος έχει τεθεί αναγκαστικά σε αργία επειδή έκλεισε η επιχείρησή του και πληρώνει 400 ευρώ ενοίκιο. Για τον Απρίλιο θα καταβάλει 240 ευρώ, 160 ευρώ λιγότερα. Έχουμε και μία επιχείρηση που έχει ένα κατάστημα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, και πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ. Να ρωτήσω αν το γνωρίζουμε, Σπύρο, το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί από κάπου αλλού ή απλώς ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ακινήτου θα λάβει μειωμένο το ενοίκιο που του οφείλεται?
Το χάνει ο ιδιοκτήτης. Το χάνει ο ιδιοκτήτης. Το καρπώνει το ενοικιαστής, αλλά έχει και ένα όφελος ο ιδιοκτήτης. Για τους επόμενους 4 μήνες δεν θα καταβάλει φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Όλα αυτά θα τα δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν. Θα τα συζητήσουμε όμως με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, που είναι μαζί μας. Εξ αποστάσεως, όπως επιβάλλει η περίσταση, η συγκυρία, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ. Να αρχίσουμε αμέσως. Είπατε σήμερα στη συνέντευξη τύπου, κύριε Βρούτση, ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Θα ήθελα να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους. Έχουν γίνει πολλές απολύσεις το τελευταίο διάστημα. Και σε τι είδους εταιρείες τις παρακολουθείτε να γίνονται περισσότερο? Κύριε Λιμπεράκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι. Το είπα και στην ανακοίνωση σήμερα που έκανα με τους συναρμόδιους υπουργούς, ότι η αγορά εργασίας και η παρουσία διαμέσου του συστήματος Εργάνη είναι αποκαρδιωτική. Διότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο συγκριτικά το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης του 20 ήταν καλύτερο από το 19 και ξαφνικά μέσα στο Μάρτιο βλέπουμε μία, δεν μπορώ να το περιγράψω, μία τρομακτική εικόνα όσο αφορά τον τομέα των απολύσεων, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Αυτό λοιπόν, σήμερα η παρέμβασή μας, η δέσμη μέτρων την οποία εξαγγείλαμε, είχε ακριβώς αυτό το σκοπό. Μπορείτε να μας δώσετε και κάποιο στοιχείο, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε αποκαρδιωτικό, δηλαδή πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χάσει τη δουλειά τους αυτές τις τελευταίες μέρες λόγω του ιού, έχετε εικόνα? Βεβαίως και έχω εικόνα. Είναι περίπου 41.000 μέχρι τώρα το απόγευμα. Το ισοζύγιο δηλαδή αρνητικό κατά 41.000. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιώ στοιχεία της Εργάνη, όμως δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πριν ολοκληρωθεί ο μήνας, εννοώ. Δεν μπορούμε όμως να κρυβόμαστε πίσω από μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Ναι, το μήνυμα τώρα που στείλαμε στους επιχειρηματίες και διαμέσου του διαγγέλματος ο Πρωθυπουργός είναι ότι όλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με ευθύνη, να μην επικρατήσει ο πανικός. Διαφωνώ με τον όρο που χρησιμοποιήθηκε από το συνεργάτη περί λουκέτου. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν βάλει λουκέτο. Απλά τελούν σε προσωρινή αναστολή. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ, είναι τα ρολά που δεν ανεβαίνουν. Νομίζω όμως ότι συνεννοούμαστε. Ναι, συνεννοούμαστε. Πρέπει όμως να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εντάξει. Ελάτε. Υπάρχει μια αναστολή λειτουργία των επιχειρήσεων για ένα διάστημα με διοικητική εντολή, ακριβώς γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, νικητές, ενωμένοι. Και να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή της χώρας. Σαφές, κύριε Βρούτση, σαφής και η αιτία χρήσης της λέξης λουκέτου. Να σας ρωτήσω τώρα, όλα τα μέτρα που εξαγγείλατε, τα έχετε εξαγγείλει υπό την αίρεση ότι οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν δεν θα απολύσουν εργαζόμενο. Θέλω όμως σας ρωτήσω τι θα συμβεί για τις επιχειρήσεις εκείνες που μέχρι χθες ή μέχρι και σήμερα απέλυσαν εργαζομένους. Μπορούν να ευνοηθούν από τις ρυθμίσεις σας, από αύριο, από μεθαύριο. Έχουμε 2 κατηγορίες επιχειρήσεων. Η πρώτη κατηγορία αφορά εκείνες που με διοικητική εντολή, δηλαδή με αυτό που εμείς κάναμε, αναστήλαμε τη λειτουργία τους. Σε αυτές τις επιχειρήσεις απαγορεύεται η απόλυση. Αν κάποιος ήδη έχει κάνει όμως τις προηγούμενες ημέρες, λέω. Απαντώ από σήμερα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να έχουμε αναδρομική ισχύ στο μέτρο το συγκεκριμένο. Και λέω από σήμερα, πριν βγει η ΠΝΠ, δηλαδή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε όλοι σήμερα που μας ακούνε διαμέσου εκπομπής σας και άκουσαν και τα μέτρα, να ξέρουν ότι από σήμερα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης των απολύσεων. Λοιπόν. Σε αυτές την περίπτωση. Ναι, ναι. Στις άλλες όμως επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται εν λειτουργία, δεν ισχύει το ίδιο. Εκεί όμως όλα τα ευεργετικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και από τους συναρμόδιους υπουργούς και από μένα, όσο αφορά φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, αυτά συνδέονται με τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Ανοίγω μία παρένθεση, γιατί το είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλών ειδών απασχολήσεις. Εμείς δεχόμαστε ερωτήματα, σας λέω κύριε Υπουργέ, ενδεικτικά, για παράδειγμα από συμβολαιογράφους ή από βιοτέχνες, από ανθρώπους που έχουν μείνει ανοιχτοί, είναι όμως αυτή τη συγκυρία, πλήττονται όπως αντιλαμβάνεστε και ρωτούν αν και σε ποιο βαθμό μπορούν να ευνοηθούν από όσα εξαγγέλθηκαν σήμερα. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται? Εάν και εφόσον είναι στις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εν λειτουργία, ναι, και το Υπουργείο Οικονομικών μέσα από την αξιολόγηση των δικτών του κώδικα δραστηριότητας, των ονομαζόμενων ΚΑΔ, δει ότι έχουν πληγεί αυτή η κλάδη των επιχειρήσεων, βεβαίως θα βρίσκονται στο ευνοϊκό αυτό περιβάλλον των διευκολύσεων. Μάλιστα. Να σας πω τώρα ακόμη μία ερώτηση. Τα μέτρα αυτά, για παράδειγμα, το επίδομα των 800 ευρώ επεκτείνεται χρονικά μέχρι την 30 Απριλίου. Ακούσαμε όμως τον Πρωθυπουργό, ακούμε και τους επιστήμονες. Δυστυχώς όλα δείχνουν
ότι δεν θα τελειώσει μέχρι τότε αυτή η κρίση που ζούμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι διπλό, κύριε Υπουργέ. Αφενός, αν υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχει πρόβλεψη για παράταση των μέτρων, για νέα δέσμη μέτρων, αφετέρου, αν αυτή την κατάσταση μπορούμε δημοσιονομικά να την επομιστούμε. Μπορεί το κράτος να το σηκώσει αυτό το βάρος. Κύριε Λιμπεράκη, όλα τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, και αυτή είναι η δεύτερη δέσμη μέτρων, γίνονται μεθοδολογικά, γίνονται προσεκτικά, γίνονται με έναν τρόπο δημοσιονομικά ισορροπημένο, έτσι ώστε να μην βάλουμε σε κίνδυνο άλλα πράγματα για τη χώρα. Πριν από περίπου 10 μέρες εξαγγείλαμε την πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτή ήταν η δεύτερη δέσμη μέτρων, με χρονικό ορίζοντα, το επίδομα το συγκεκριμένο που κάνατε αναφορά, μέχρι τέλος Απριλίου. Ευχόμαστε, ελπίζουμε να τελειώσει η ταλαιπωρία μέχρι τότε. Μάλιστα. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα την περιπτυσιολογία τι θα γίνει μετά, όμως ό,τι και αν γίνει είμαστε εδώ. Όλοι μαζί, ενωμένοι, πολιτεία, επιχειρήσεις, ξέρετε, δεν είναι περιπτωσιολογία, υπό την έννοια ότι και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο που ο κίνδυνος θα γιγαντώνεται. Γι' αυτό σας το έθεσα. Πέστε μου το και ξέρω, κάτι ακόμη, το κύριε ξέρω, Υπουργέ. Αλλά τα μέτρα που εξαγγείλαμε σήμερα είναι μέχρι τέλος Απριλίου. Σαφώς. Με το δώρο Πάσχα, τι θα γίνει, που είναι και μέσα σε αυτό το διάστημα που συζητάμε των μέτρων? Δεν υπάρχει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα, προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, σίγουρα θα είστε ενήμερος, και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και τι μπορεί να κάνει κάποιος εργαζόμενος που έρχεται αντιμέτωπος. Σας αναφέρω ενδεικτικά δύο πράγματα. Εργοδότης απολύει τον εργαζόμενο, τον αφήνει να πάει να γραφτεί στο Ταμείο Ανεργίας και τον κρατά σε μαύρη εργασία, δίνοντάς του ένα ποσό μαύρα χρήματα. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, εργοδότης δεν επιτρέπει την τηλεεργασία, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς εκτενώς σήμερα, και δεν την επιτρέπει παρά το γεγονός ότι η ιδιότητα, η ειδικότητα του εργαζομένου, ή να πούμε υπάλληλος γραφείου, την επιτρέπει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι μπορεί να κάνει? Κυρία Λιμπεράκη, και οι δύο περιπτώσεις που μου αναφέρατε, κυρίως η πρώτη, γιατί το θέμα της τηλεργασίας ή της εργασίας από το σπίτι είναι κάτι καινούργιο το οποίο τώρα δημιουργείται και το οποίο μπορεί να μείνει και μετά την κρίση. Θέλω να σας πω ότι οι περιπτώσεις αυτές ανήκουν στο σύνολο των καταχρηστικών συμπεριφορών από εργοδότες. Αυτές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από το ΣΕΠΕ, από τα ελεκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, με τα ίδια πρόστιμα και τις ίδιες ποινές. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει, μπορεί να αλλάζει τώρα υπό την έννοια του νέου περιβάλλοντος, αλλά ως παραβατική συμπεριφορά παραμένει η ίδια. Μάλιστα. Και εμείς θα είμαστε εκεί προσπαθώντας να περιφρουρήσουμε και το εργατικό δίκαιο και να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κατακριστικές συμπεριφορές. Είστε και τώρα αυτές τις μέρες με την επιδημία, είναι έξω ο κόσμος, γίνονται έλεγχοι κανονικά, είναι βεβαίως, τώρα μια ειδική... Βεβαίως, το ΣΕΠΕ λειτουργεί, όχι όμως με την ίδια μορφή που μπορούσε να λειτουργήσει, διότι και εκείνοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Βεβαίως. Και έχουν και εκείνοι την άδεια ειδικού σκοπού. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν μητέρες. Κατανοητό, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, κατανοητό. Και πρέπει να πάρουν την άδεια που τους αναλογεί. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Εκτάκτως, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Βασίλη Ζέρβα. Βρίσκεται έξω από ένα σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά. Έχουμε διπλή δολοφονία. Πραγματικά έχουμε μια οικογενειακή τραγωδία από ό,τι φαίνεται εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Βρισκόμαστε έξω από ένα σούπερ μάρκετ, κεντρικό σούπερ μάρκετ εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Θα προσπαθήσω να σας δείξω λίγο την εικόνα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ είναι το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι οι εξής. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα, ένας άνδρας έφτασε εδώ στο σούπερ μάρκετ με ένα αυτοκίνητο και πλησίασε την σύζυγό του, η οποία ήταν εργαζόμενη στο σούπερ μάρκετ και ήταν σε διάλειμμα μαζί με μια φίλη της. Οι δύο γυναίκες βρισκόντουσαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και, όπως σας είπα, ήταν σε διάλειμμα. Πλησίασε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός το αυτοκίνητο, έβγαλε ένα όπλο και τις πυροβόλησε και τις δύο. Δυστυχώς και οι δύο γυναίκες είναι νεκρές. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος αυτός περπάτησε εδώ, στο πάρκινγκ που βλέπετε, εδώ στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, σταμάτησε ένα περαστικό, του ζήτησε ένα τσιγάρο και του είπε: «Σκότσουσα τη γυναίκα μου». Κατευθύνθηκε προς τα πάνω. Εδώ βρισκόμαστε στην οδό Αχαρνών 80. Είναι λίγα μέτρα από την εφορία της Κηφισιάς. Ναι. Εκεί λοιπόν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν πάρει σήμα για τους πυροβολισμούς και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Οι πληροφορίες που έχουμε τώρα λένε το εξής. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. Και ο φερόμενος δράστης είναι αστυνομικός. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιο ήταν το λόγο. Είναι αστυνομικός, είπες, Βασίλη.
Είναι αστυνομικός, ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, χωρίς να μπορούμε να τις πούμε με πάσα βεβαιότητα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η γυναίκα, η ενδιαστάτης της Γκόστου, ήταν εργαζόμενη σε αυτό εδώ το σούπερ μάρκετ που βλέπετε. Όπως σας είπα, βγήκε για το διάλειμμα, την περίμενε στο αυτοκίνητο και δυστυχώς και μία γυναίκα που ήταν μαζί της και αυτή δέχτηκε τα πειρά ανθρώπου αυτού. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να βρει λόγια για αυτό που μας περιγράφεις, ότι συνέβη πριν από λίγο στην Κάτω Κηφισιά, έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Ο Βασίλης Ζέρβας για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε, Βασίλη, και αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα επανέλθουμε. Κρατήστε πάντως ότι ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται ότι είναι αστυνομικός και ήδη κρατείται. Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, μέρα με την ημέρα, για να επιστρέψουμε στα του κορονοϊού. Δυστυχώς, αυξάνεται και ο αριθμός των γιατρών αλλά και των νοσηλευτών που προσβάλλονται από τον COVID-19. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πια στα νοσοκομεία αναφοράς, αλλά επεκτείνεται, όπως θα δείτε. Και βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται και κατά τους ειδικούς θα δοκιμάζεται για αρκετό καιρό ακόμη. Η απειλή του κορονοϊού κάθε μέρα μεγαλώνει πάνω από τη χώρα. Απλώνεται. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με την επιδημία. Προσπαθούν να σταθούν όρθιοι, παλεύοντας με τον κυκλώνα του COVID-19. Η λίστα των νοσοκομείων με το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό μακραίνει. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα και ένας νεκρός. Ενώ απροσδιόριστος είναι ο αριθμός όπου βρίσκεται σε καραντίνα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς έχουν εντοπιστεί 9 κρούσματα, ενώ η χνηλάτιση είναι σε εξέλιξη. Στον Άγιο Σάβα 5 κρούσματα, ενώ σε καραντίνα βρίσκονται 20 άτομα. Στο Αγία Όλγα 3 κρούσματα, ενώ σε καραντίνα βρίσκονται 10. Στο Λαϊκό 3 κρούσματα, ενώ η χνηλάτιση είναι σε εξέλιξη. Ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί στον Ερυθρό Σταυρό, στο Ιπποκράτειο και στο Νοσοκομείο Αττικό. Ενώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν εντοπιστεί 2 κρούσματα, ενώ βρίσκονται 5 άτομα σε καραντίνα. Θυμίζω ότι οι άλλες χώρες έχουν πάρει πολύ αυστηρά μέτρα για αυτούς οι οποίοι στην εποχή της κρίσης που χρειάζονται στήριξη γιατροί μας, στήριξη νοσηλευτές μας, στήριξη το παιδιατρικό προσωπικό, στήριξη διοικητικοί υπάλληλοι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιτελούν με αυταπάνηση το καθήκον τους, στήριξη οι διασώστες του ΕΚΑΒ, στήριξη στα πληρώματα. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο της Άρτας. Γιατροί, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που ήρθαν σε επαφή με άνδρα, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ελέγχονται εάν έχουν μολυνθεί. Ο ασθενής έκανε αιμοκαθάρσεις και είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο για τη συνηθισμένη αγωγή του. Μερικές ημέρες μετά την πρόσκληση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήδη 950 γιατροί και νοσηλευτές ανταποκρίθηκαν και έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα. Οι εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Καταγγέλουν πως αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη δημόσια υγεία δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα όπως μάσκες. Εμάς δεν μας αρκούν οι μάσκες, οι απλές του χειρουργικού τύπου που κυκλοφορούν στην αγορά. Το υλικό φορτίο που θα υπάρχει στο νοσοκομείο θα είναι τεράστιο. Δεν έχουμε μάσκες, δεν έχουμε αντισηπτικά. Δεν έχουμε τεστ για να μπορέσουμε να το κάνουμε και να δούμε αν νοσούμε, αν είμαστε φορείς ή οτιδήποτε. Φέρτε υλικά. Δεν μπορούν να μας δουν τα υλικά με το σταγονόμετρο. Δεύτερον, φέρτε προσωπικό. Δεν μπορεί να έρχεται με το σταγονόμετρο. Τρίτον, ανοίξτε κλίνες εντατικής θεραπείας. Είναι οι ήρωες των ημερών. Είναι αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Εργάζονται νυχθημερών με αυτοθυσία και δεν υπολογίζουν ούτε ωράρια. Και σε εφημερίες όλο το 24, αλλά και στην κανονική βάρδια την πρωινή, κάτω από αντίξωες συνθήκες, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε την υγεία του κόσμου και να μπορέσουμε να παρέχουμε όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στον κόσμο που απευθύνεται στο νοσοκομείο. Με επαγγελματισμό και ευθύνη αντιμετωπίζει ο Γιώργος Φερεντίνος τις δύσκολες αυτές ώρες. Όπως και εμείς έχουμε την αγωνία μην κολλήσουμε και μεταδώσουμε κάτι στις δικές μας οικογένειες, έτσι και ο υπόλοιπος κόσμος μοιράζεται την ίδια αγωνία. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το χρέος μας, έχουμε δώσει έναν όρκο και εδώ θα είμαστε να παλεύουμε για τον κόσμο. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της, την προσωπική της ευγνωμοσύνη αλλά και όλων των Ελλήνων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής λοιμοξιολόγο της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά και με τους διοικητές των νοσοκομείων αναφοράς.
Και ορθώς η πρόεδρος της Δημοκρατίας την εξέφρασε αυτήν την ευγνωμοσύνη, γιατί όλοι νιώθουμε την ανάγκη αυτές τις ημέρες να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Θα το πράξω και εγώ καλησπερίζοντας τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μάρκος Μαραγκός, καθηγητής λιμοξιολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρείο. Καλησπέρα σας και ειλικρινά σας ευχαριστούμε, κύριε Μαραγκέ. Αυτό που ζείτε και αυτό που κάνετε όλο αυτό το διάστημα και αυτό που δυστυχώς φαίνεται ότι θα συνεχίσετε για αρκετό καιρό ακόμη να κάνετε, προσφέρει σε όλους μας και είναι μια βοήθεια αναντικατάστατη και εξαιρετικά πολύτιμη. Οπότε σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Είστε από βάρδια σε βάρδια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το νοσοκομείο μας είναι γεγονός ότι δέχτηκε το μεγαλύτερο κύμα με τους ανθρώπους από τους Αγίους Τόπους και γενικώς μας έδωσε την ευκαιρία έτσι να προετοιμαστούμε καλύτερα, να οργανωθούμε καλύτερα, να δούμε πού έχουμε τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν τυχεροί γιατί έχουμε μια ομάδα λοιμοξιολόγων, είμαστε 8 λοιμοξιολόγοι, με αποτέλεσμα καταφέραμε έτσι μαζί με το προσωπικό που αν δεν ήταν αυτό και να έρχεται και ώρες που δεν ήταν εφημερία, να έρχονται εθελοντικά, τεχνικές υπηρεσίες, διοικητικοί παράγοντες, δηλαδή έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Πάντως είναι πραγματικότητα ότι όλοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή δεν ξέρω αν μπορούσατε να ακούσετε και μέσω της σύνδεσής μας το ρεπορτάζ, εδώ φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα υπάρχει πρόβλημα σε πολλά νοσοκομεία. Πολλοί συναδελφοί σας, γιατροί, νοσηλευτές, νοσούν και οι ίδιοι, βρίσκονται και οι ίδιοι πια αναγκασμένοι να μείνουν σε περιορισμό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτον, αν κάτι αντίστοιχο συμβαίνει πια και σε εσάς ή έχετε περάσει το τελευταίο διάστημα, και αν εκτιμάτε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλα αυτά που συμβαίνουν δοκιμάζεται ίσως και πέρα από τα όρια του. Κοιτάξτε, ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, ισχύει. Και εμείς όταν ήρθε ο πρώτος ασθενής, είχαμε άτομα τα οποία εκτέθησαν. Από εκεί και πέρα όμως, εάν ο εργαζόμενος στους χώρους υγείας εφαρμόζει τα μέτρα που πρέπει, μειώνεται ο κίνδυνος. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα, μάσκες, ρόμπες. Έχουμε τη βοήθεια από τις κεντρικές υπηρεσίες, από τη ΣΥΠΕ, από την κυβέρνηση και ξέρω ότι όλοι, γιατί παίρνουμε τηλεφωνήματα, ότι όλοι κάνουν προσπάθειες να εφοδιαστούμε με μάσκες, με γάντια, με ρόμπες. Αυτά τα έχουμε όλα, τα έχετε όλα κύριε Μαραγκέ, αυτά. Κοιτάξτε, καθημερινά που χρειάζεστε. Αυτή τη στιγμή στο Ρείο τα έχουμε, αλλά δεν σας κρύβω ότι κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Επομένως, προσέχουμε και πώς θα γίνει η επίσκεψη και ποιοι θα μπουν μέσα και πώς θα μπουν μέσα. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε, τι θα δούμε στο μέλλον, γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία. Αλλά χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του εργαζόμενου. Αλλά σίγουρα είναι κάτι μας απασχολεί. Πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι γεγονός. Προφανώς. Οικονομία στα υλικά κάνετε. Οικονομία δυνάμεων έχετε το περιθώριο να κάνετε. Εσείς είστε και μία δομή αναφοράς. Είστε από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να χρειαστεί να τρέξετε κάποιους μήνες σε αυτή την κατάσταση. Θα μπορέσετε, πιστεύετε? Κοιτάξτε, το ηθικό είναι υψηλό, όπως λέγαμε. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι πολύ στρεσογόνος κατάσταση. Το ζήσαμε αυτές τις. Δεν ξέρω πόσες μέρες έχουν περάσει. Αυτές τις λίγες μέρες το ζήσαμε και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά υπάρχει από το προσωπικό έτσι μια μεγάλη επιθυμία να δώσει τον καλύτερο εαυτό. Είτε σας λέω είναι γιατροί, νοσηλευτές, ό,τι προσωπικό φαντάζεστε δίνει τον καλύτερο εαυτό. Σίγουρα όμως με αυτούς τους ρυθμούς, εντάξει, το μέλλον θα δείξει πόσο θα αντέξουμε. Αυτό τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την κατάσταση σήμερα. Σας ζητώ λίγο ως δημοσιογράφος να λειτουργήσετε και να μας πείτε τι γίνεται με τους ασθενείς, πόσα είναι τα κρούσματα, αν έχετε την ακριβή εικόνα και εκ των ανθρώπων που νοσηλεύονται, πόσοι βρίσκονται σε βαρύτερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Και με αυτό να κλείσουμε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 20 ασθενείς που νοσούν, από τους οποίους ο ένας είναι διασωληνωμένος, οι άλλοι είναι, οι δύο είναι στην εντατική μονάδα που έχουμε. Σε σταθερή κατάσταση, θα έλεγα, έχουμε μια αισιοδοξία για αυτούς τους ασθενείς. Από τους υπολείπους ασθενείς έχουμε κάποιες πνευμονίες, σταθερή αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένουμε τι θα γίνει. Από τα τεστ που γίνονται εδώ στο νοσοκομείο, επειδή καλύπτουμε όλη την ΥΠΕ, έχουν γίνει πάνω από 400 τεστ. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε θετικά. Δηλαδή τα θετικά είναι μετρημένα στο
στα δάχτυλα των δύο χεριών, ας πούμε, σας το πω έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Κύριε Μαραγκής, θα δούμε. Θα δούμε, ναι, θα δούμε, θα τα καταφέρουμε. Θα δούμε. Και με τη βοήθεια δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαραγκέ, και για τον πολύτιμο χρόνο σας και για ό,τι κάνετε κι εσείς και όλοι σας οι συνάδελφοι. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Yes. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, 500 κινητά συνεργεία νοσηλευτών θα ενεργοποιηθούν το προσεχές διάστημα άμεσα για να εξετάζουν κατοίκον πια τα ύποπτα κρούσματα. Κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσπαθούν οι αρχές αφενός να περιορίσουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων που ίσως να έχουν ήδη προσβληθεί, αφετέρου να χαρτογραφήσουν την εξάπλωση του COVID-19 στην κοινότητα στη χώρα μας. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Τσιόδρας νωρίτερα. Και με σαφείς αιχμές για συναδέλφους του, που όπως είπε διακινούν ψευδείς ειδήσεις και πυροδοτούν πανικό. Νέα όπλα ρίχνει στην μάχη με την πανδημία του κορονοϊού η κυβέρνηση. 500 κινητά συνεργεία νοσηλευτών επιστρατεύονται τις αμέσως προσεχείς ημέρες και θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να εξετάσουν ανθρώπους που έχουν συμπτώματα της νόσου. Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά από τον επικεφαλής λοιμοξιολογίας του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα. Γίνεται αυτή τη στιγμή ειδικό σχεδιασμός ενός συστήματος καταγραφής και περιστατικών στην κοινότητα, ο οποίος δεν θα ενέχει αυτό τον κίνδυνο και θα γίνεται κατά το δυνατόν σε δειγματοληψία στο σπίτι. Όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια, προβλέπει ραγδαία αύξηση των ελέγχων για την καταγραφή των κρουσμάτων. Έλεγχοι κατοίκων με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Κάθε κινητό συνεργείο θα περιλαμβάνει έναν οδηγό και έναν νοσηλευτή και θα μπορεί να διεκπεραιώνει 20 δείγματα αναβάρδια. Τα μέλη των συνεργείων θα προμηθεύονται με ειδικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας για να λαμβάνουν δείγματα. Τα ύποπτα κρούσματα θα μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ, το οποίο θα ενισχυθεί για να δώσουν από το σπίτι του το δείγμα. Στόχος των αρχών ή όσο των δυνατόν πιο ακριβής καταγραφή των κρουσμάτων προκειμένου να επιτευχθεί η ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου. Την ίδια ώρα θα παρέχεται πλήρης καθοδήγηση στους νέους επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της επιδημίας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ. Σε αυτές τις 23 ημέρες που εμφανίστηκε ο κορονοϊός στην Ελλάδα, συνολικά έχουν γίνει 6.000 έλεγχοι. Για ορισμένους επιστήμονες, ωστόσο, ο αριθμός παραμένει μικρός. Έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα. Αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη μελέτη της Νότιας Κορέας, όπου είχαν πολλά κρούσματα όταν κάνανε σε επίπεδο δημοσκόπησης, μετρούσαν. Σε ό,τι έχει να κάνει με όσα ακούγονται για την επάρκεια των τεστ εντοπισμού των θετικών κρούσματων, ο Σωτήρης Τσιόδρας ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Ακούγονται πολλά από κάποιους έγκριτους συναδέλφους, οι οποίοι αποστέλνουν επιστολές με δραματικές εκκλήσεις στην πολιτική ηγεσία του τόπου, τις οποίες θα μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς μιλούν με ανακρίβειες και διαδίδουν fake news σχετικά με τη διασπορά της νόσου. Όσον αφορά το γενικό πληθυσμό, δηλαδή πως γίνονται απειροελάχιστα τεστ και πως οδηγούμαστε σε κατάσταση Ιταλίας. Και μόνο η ερώτηση ότι θα μπορεί να γίνουμε Ιταλία πήρε τον πανικό. Πάντως οι ειδικοί σε κάθε περίπτωση επιμένουν στην αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Και οι ειδικοί πράγματι επιμένουν στην τήρηση, την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Οι εκκλήσεις τους όμως πολλές φορές για αυτοπεριορισμό πέφτουν στο κενό. Γι' αυτό αξίζει ίσως αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί να ακούσουμε όσα λέει στο Open ασθενής με κορονοϊό και μάλιστα μία γυναίκα που έχει ήδη χάσει από την νόσο τον πεθερό της και τώρα βλέπει να νοσηλεύεται με πνευμονία και ο σύζυγός της. Το μήνυμά της είναι πολύ απλό, σας το μεταφέρω, θα το ακούσετε. Μείνετε σπίτι. Είδε τον πεθερό της να χάνει τη ζωή του από τον κορονοϊό. Ο σύζυγός της, επίσης χτυπημένος από τον ιό, νοσηλεύεται με πνευμονία. Θετική στον κορονοϊό και η ίδια μιλά στο Open από το κρεβάτι του πόνου, βλέποντας εκατοντάδες Έλληνες να κυκλοφορούν αμέριμνοι παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της πολιτείας, απευθύνει η δραματική έκκληση. Να προσέχουν πάρα πολύ. Μην βγαίνουν χωρίς μάσκα, να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να προσέχουν πάρα πολύ. Μιλώντας στο ανοιχτό κανάλι, η γυναίκα που συγκαταλέγεται στα καταγεγραμμένα κρούσματα του κορονοϊού ζητά από όλους τους πολίτες να πάψουν να συμπεριφέρονται ανεύθυνα, καθώς ο καθένας μπορεί να είναι φορέας του ιού χωρίς καν να το γνωρίζει. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο κρούσμα και υπάρχει φόβος ότι μπορεί να έχουν κάτι, να μην πηγαίνουν αλλού. Έτσι μας κολλήσανε και εμάς. Ήρθανε στο χωριό. Γιατί να έρθουν στο χωριό? Κολλήσαμε όλο το χωριό.
Όπως λέει, το μοναδικό πράγμα που ονειρεύεται τώρα που βρίσκεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου είναι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο χωριό της. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα από πού μπορεί να το έχουμε κολλήσει. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία από πού το κολλήσαμε. Σημασία έχει να γίνουμε καλά και να μπορέσουμε να βρούμε σπίτια μας πάλι. Παρότι νοσηλεύεται μαζί με το σύζυγό της, το μυαλό της βρίσκεται πίσω στους συγχωριανούς της που παραμένουν σε καραντίνα στη Δαμασκηνιά. Βοήθεια, θέλουν γιατρό, δεν πάει γιατρός. Γιατί να μην πάει γιατρός? Υπάρχουν και άτομα ανήμπορα εκεί στο χωριό που είναι μόνο τους. Ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών με την ελπίδα σύντομα να γίνει καλά. Στο νοσοκομείο είμαστε, ναι. Εγώ είμαι καλύτερα. Ο άντρας μου είναι ακόμη με μάσκα οξυγόνου γιατί έχει πάθει πνευμονία. Και στέλνει ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Λοιπόν, και από την έκκληση της ασθενούς να περάσουμε σε έναν ακόμη ειδικό. Είναι ο καθηγητής Νικόλαος Σύψας, μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας. Σας υποδέχομαι εκ νέου την τελευταία φορά πριν από λίγες μέρες, κύριε Σύψα. Τα είπαμε στο στούντιο, ευχήθηκα να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, αλλά φαίνεται ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας και όλοι μαζί θα το περάσουμε με επιτυχία. Πώς θα πάμε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και όσο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω και της Επιτροπής βεβαίως την εξέλιξη? Μέχρι τώρα είναι καλά, αλλά αυτό όμως δεν προδικάζει τι θα γίνει στη συνέχεια. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων τους αμέσως επόμενους 2-3-4 εβδομάδες. Θα έχουμε μια μεγάλη συρροή κρουσμάτων και νομίζω ότι θα τα καταφέρει το σύστημα υγείας να αντέξει. Εκτιμάτε ότι η κορύφωση αυτής της κρίσης έρχεται τον Απρίλιο ή είναι νωρίς ακόμη για να σας ζητά κανείς τέτοιες εκτιμήσεις χρονικές? Είναι πολύ νωρίς. Είναι μια επιδημία η οποία είναι ένα φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο, το οποίο είναι απρόβλεπτο, εντελώς απρόβλεπτο. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε το παράδειγμα της Κίνας, πώς εξελίχθηκε εκεί η επιδημία. Βέβαια, αυτό δεν εξασφαλίζει ότι θα γίνει από το ίδιο και στην Ελλάδα. Πάντως, εάν ακολουθούμε το παράδειγμα της Κίνας, είναι περίπου 8 εβδομάδες που διαρκεί η επιδημία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, δικό μου σχόλιο είναι αυτό, όχι επιστημονικό, προϋποθέτει, κύριε καθηγητά, ότι θα επιδείξουμε και την ίδια πειθαρχία στα μέτρα που εξαγγέλλονται εμείς οι πολίτες, σαν αυτοί που επέδειξαν οι άνθρωποι στην Κίνα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, κάτι για αυτό το μοντέλο. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσιόδρας, γιατί ξέρετε, εμείς οι πολίτες ακούμε ότι δεν ανοιχνεύονται όλα τα κρούσματα. Όχι, δεν ανοιχνεύονται, δεν γίνονται έλεγχοι σε όλα τα πιθανά κρούσματα. Και έτσι αγωνιούμε ποιος είναι ο πραγματικός τους αριθμός. Ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα να επικαλείται σήμερα ένα μοντέλο που έχει εξελίξει το Καποδιστριακό, αν το ανακαλώ σωστά. Και να υπολογίζω ότι είναι κάποιες χιλιάδες, 2 με 3 χιλιάδες, συμμερίζεστε αυτήν την άποψη? Αισθάνεστε ότι έχει σημασία τελικά πόσα είναι τα πραγματικά κρούσματα, να το ξέρουμε? Η επιδημιολογία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να ελέγχουμε την πορεία της επιδημίας και να χαράσουμε στρατηγική. Επομένως, ασφαλώς και θέλουμε να το ξέρουμε. Και τα μοντέλα τα οποία έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αθηνών νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Άρα πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι η εικόνα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε με τα κρούσματα τα οποία νοσηλεύουμε και ανοιχνεύουμε είναι, αν θέλετε, η κορυφή του παγόβουνου. Η κορυφή του παγόβουνου. Εκεί θα λέγατε κι εσείς ότι μιλάμε για 2 με 3 χιλιάδες κρούσματα ή έχετε κάποιον άλλο πολλαπλασιαστή στο μυαλό σας για την πραγματική εικόνα των κρούσματων στην Ελλάδα? Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι η πραγματικότητα, αλλά θα ήθελα, ανεξαρτήτως από τα νούμερα, θα ήθελα να ξέρω, να γνωρίζουμε όλοι ότι το παιχνίδι παίζεται στη διασπορά. Δηλαδή τώρα παίζεται, τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή, να μην διασπείρουμε. Εάν δεν διασπείρουμε πολύ την νόσο, θα το περάσουμε πολύ εύκολα την τρικυμία. Αν τη διασπείρουμε την νόσο, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Άρα αυτοπεριορισμός. Πέστε μου, σας παρακαλώ, με την ιδιότητά σας πια ως μέλους της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας, αυτή η νέα πρωτοβουλία δειγματοληψίας στο γενικό πληθυσμό, τι ελπίζετε, πώς θα γίνει καταρχάς και τι ελπίζετε ότι θα μας δείξει και πότε περιμένετε να έχουμε τα αποτελέσματα? Να διευκρινίσουμε ότι αυτή η δειγματοληψία δεν είναι για όλο τον πληθυσμό, δεν ελέγχουμε τους πάντες. Είναι ένα δείγμα, όπως το λέει και το όνομά της, για να έχουμε μια εικόνα για τις στάσεις που θα έχει η επιδημία. Είναι ακριβώς δηλαδή ένα επιδημιολογικό εργαλείο. Πώς θα γίνεται αυτό πρακτικά, πώς θα το κάνετε? Θα υπάρχουν συνεργεία νοσηλευτών, τα οποία με ασφάλεια θα πηγαίνουν σε σπίτια, ώστε να μην μολύνουν τους ανθρώπους τους οποίους επισκέπτονται. Και θα γίνεται ένας τυχαίος έλεγχος στον πληθυσμό, βέβαια όχι εντελώς τυχαίος, με βάση ορισμένα κριτήρια. Και με βάση αυτό θα βλέπουμε ποια είναι η πορεία της επιδημίας, της διασποράς στην κοινότητα.
θα ελέγχονται άνθρωποι που έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΗ και λένε έχω κάποια συμπτώματα και ανησυχώ και είμαι σε κατοίκον περιορισμό ή και τυχαίοι πολίτες στα σπίτια τους? Το δεύτερο. Το δεύτερο θα είναι τυχαίοι πολίτες για να έχω μια εικόνα της επιδημίας ακριβώς. Μάλιστα. Και πότε εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, ότι θα έχετε μια πρώτη εικόνα? Πιστεύω ετός του Απριλίου, τη στιγμή που και η επιδημία θα αρχίσει να σιγά σιγά να τύχει τα δόντια της, θα έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας για να την παρακολουθούμε. Κάτι τελευταίο, γιατί το είπε ο κύριος Τσιόδρας, μας τρομάζει όταν το σκεφτόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται, το τεστ βγαίνει αρνητικό και οι ίδιοι νοσούν ή θα νοσήσουν σε μια-δυο μέρες. Είναι δηλαδή ο ιός σε φάση επόασης, αν το λέω σωστά? Ασφαλώς. Μπορεί εγώ σήμερα να αμολυνθώ από τον ιό, εάν κάνω το τεστ αύριο θα είναι αρνητικό. Για να θετικοποιηθεί πρέπει να περάσουν 3, 4 ή και 5 μέρες για να έχω ένα θετικό τεστ. Επομένως, ένα αρνητικό τεστ δεν μου εξασφαλίζει ότι δεν έχω αμολυνθεί. Είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι τα νοσοκομεία θα αντέξουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει. Θα επιμείνω λίγο, κύριε καθηγητά, γιατί εμείς βλέπουμε κρούσματα να καταγράφονται σε γιατρούς και νοσηλευτές, όχι μόνο στις δομές αναφοράς, σε πολλά νοσοκομεία, σε όλη τη χώρα πια. Και ακούμε και ότι έχουμε λίγα κρεβάτια στις εντατικές και όλα αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες. Πιστεύετε ειλικρινά ότι αν αυτή η κρίση κρατήσει 2 μήνες, όσο είπε ο Πρωθυπουργός, θα μπορέσουμε να φτάσουμε ως το τέλος με λίγες απώλειες? Εξαρτάται από το μέγεθος της διασποράς. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να σταματήσουμε τη διασπορά. Εάν διασπαρεί πολύ στον πληθυσμό, δεν θα αντέξουμε. Εάν διασπαρεί λιγότερο, θα αντέξουμε και θα την περάσουμε χωρίς μεγάλες απώλειες. Άρα τώρα είναι η ώρα να μείνουμε για τον κάθε πολίτη να σταματήσει τη διασπορά. Να μείνουμε σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύψα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ελάτε τώρα να πάμε βόρεια, στο Βόρειο Κοζάνης και σε αυτά τα δύο χωριά που τελούν σε καθεστώς ολικής καραντίνας για τρίτη μέρα πια. Για τους 90 κατοίκους σε Δαμασκηνιά και Δραγασιά τα πράγματα δυσκολεύουν και η ανησυχία εντείνεται. Και αυτό γιατί αρκετοί παρουσιάζουν ήδη συμπτώματα. Δύο κάτοικοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο πρόεδρος του χωριού ζητεί καθημερινή παρουσία γιατρού. Αστυνομικοί με μάσκες περιπολούν έξω από τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά στο Βόρειο Κοζάνης, τα οποία από τη Δευτέρα έχουν μπει σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό 3 κρουσμάτων θετικά σε κορονοϊό, ένα εκ των οποίων ήταν και του 90χρονου που κατέληξε. Εδώ και 3 ημέρες απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος των οποιονδήποτε. Μπορεί να μπει μόνο ο υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος με ειδική στολή μοιράζει τα φάρμακα και τα τρόφιμα στους περίπου 90 κατοίκους των δύο χωριών. Δύσκολα, είναι όλοι στα σπίτια. Ψάχνουν να πατάω κόρνα για να βγουν. Οι κάτοικοι του χωριού ζουν δραματικές ώρες. Ο ιερέας της Δαμασκηνιάς και η σύζυγός του, εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι τους, άρχισαν από χθες το βράδυ να έχουν βήχα και υψηλό πυρετό. Προσπαθούν να τα ξεπεράσουν μόνοι τους, χωρίς καν να ξέρουν αν είναι φορείς του ιού. Δεν είμαστε καλά, ούτε εγώ ούτε η πρεσβυτέρα. Έχουμε πυρετό, έχουμε βήχα. Η πρεσβυτέρα χθες το βράδυ έκανε μέχρι 38,3 ανέβηκε πυρετός. Ανησυχήσαν λίγο. Ο πρόεδρος της Δαμασκηνιάς, κλεισμένος μέσα στο σπίτι του, κάνει και ο ίδιος δραματική έκκληση μέσω του Open να σταλεί γιατρό στο χωριό, καθώς οι κάτοικοι που παρουσιάζουν συμπτώματα αυξάνονται καθημερινά. Έχουμε στο χωριό ανθρώπους οι οποίοι έχουν εδώ και μια εβδομάδα, σχεδόν 10 μέρες, έχουν λίγο βήχα και περιττό και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν είναι φορείς. Κάνω έκκληση σε όλους, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να μας στείλουν κάποιο κλιμάκιο. Έστω αυτό το ασθενοφόρο να πάρει τους ανθρώπους και να τους κατεβάσει στο νοσοκομείο. Όπως λέει ο πρόεδρος, μάλιστα 2 άτομα ήδη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με το ένα να χρειάζεται να διασωληνωθεί. Αυτοί οι άνθρωποι, αν γινόταν λίγο πιο μπροστά η διακομιδή τους, πριν 2, 3, 4 μέρες, δεν θα έφταναν στο σημείο να πάνε για διασωλήνωση. Ανησυχώ πάρα πολύ. Τα 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νόμο ανησυχούν και την Καστοριά. Με δεκάδες εργαζόμενους στον τομέα της Γούνας να βρίσκονται στην Ιταλία την περίοδο που χτύπησε ο ιός, αλλά και με πολλούς να επιστρέφουν από εκδρομή στους Αγίους Τόπους το ίδιο χρονικό διάστημα, πολλοί εικάζουν ότι τα κρούσματα κορονοϊού στα δύο χωριά προήλθαν από την ακριτική πόλη που βρίσκεται πολύ κοντά τους. Με θέματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας δεν παίζουμε. Αναλαμβάνουμε το προσωπικό θάρρος της ευθύνης και λέμε ναι. Έχω πρόβλημα. Ήδη ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς έχει ζητήσει η περιοχή να τεθεί σε καραντίνα, αίτημα που ακόμη δεν έχει γίνει δεκτό. Και στη μεγάλη εικόνα τώρα, τα σύνορα της Ευρώπης έκλεισαν και στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, όπως θα δείτε, έχει προκληθεί χάος.
Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των χωρών ανακοινώνουν ενέσεις ρευστότητας για τη στήριξη των οικονομιών, την ώρα που η Κριστίν Λαγκάρτ βλέπει πια συρρήκνωση έως και 5% στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα σε πολλούς αυτοκινητόδρομους στα σύνορα χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Η απόφαση των Βρυξελών να σφραγίσουν τα σύνορα για 30 ημέρες προκαλεί ασφυξία στις οδικές αρτηρίες, με χιλιάδες φορτηγά να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων. The enemy is a virus. And now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies. Η επαναφορά των αυστηρών ελέγχων στα μεθοριακά περάσματα θυμίζει εικόνες άλλων εποχών για την Ευρώπη. Wir waren gerade 2 Kilometer auf der Autobahn, 3 Stunden haben wir gebraucht. 40 Kilometer auf der A12. Tam jest tragedia. Tam jest naprawdę tragedia. Ludzie po 17 godzin czekają i nie ma to, ale nie ma gdzie się za. Μέτρα για να αντιμετωπιστεί το έμφραγμα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες προτείνει η Άγγελα Μέρκελ με σκοπό την προστασία της οικονομίας. Wenn wir ein Signal senden wollen, dass wir uns entschieden gegen die wirtschaftlichen Folgen stemmen, die sowieso auftreten werden, dann gehört für mich die Bewegungsfreiheit für Güter und Waren. Την ίδια ώρα, Γερμανοί επιστήμονες προειδοποιούν για εφιαλτικά σενάρια σε περίπτωση που δεν ελεγχθεί άμεσα η πανδημία. Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in 2 bis 3 Monaten bis zu 10 Millionen Infizierte in Deutschland haben. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοινώνουν πακέτα ύψους 100. Η Τουρκία το ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα να πω ότι κλείνει τα χερσαία σύνορα, δηλαδή δεν θα πραγματοποιείται είσοδος και έξοδος ταξιδιωτών από τις Καστανιές και τους κήπους του Εύρου. Θα επιτρέπεται μόνο η μεταφορά ιατρικών και εμπορικών αγαθών μέσω φορτηγών από αυτά τα σύνορα. Παράλληλα όμως τα τουρκικά εδώ μέσα λένε ότι έχουν σταματήσει και τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά, και να διευκρινίσουν κάτι, Νίκη, γιατί ναι, ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα ταξίδια μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι δεν αναφέρεται τίποτα σε αυτήν την ανακοίνωση σχετικά με την αεροπορική σύνδεση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, που σημαίνει ότι μάλλον αυτή συνεχίζεται κανονικά. Για να το δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Η Μαρία Ζαχαράκη από την Τουρκία. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε πλαίσιο ευρωπαϊκό καταρχάς και ακολούθως παγκόσμιο, συναντώντας και πάλι το Σωτήρη Δανέζη. Είδαμε νωρίτερα ότι η Ιταλία θρηνεί τις τελευταίες 24 ώρες άρρωστους 475 ανθρώπους, Σωτήρη. Η Ευρώπη πια ξεπερνά την Κίνα, έτσι, και ο κόσμος μετρά, ολόκληρος ο κόσμος, περισσότερα από 200.000 καταγεγραμμένα κρούσματα. Ναι, να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Έχουν ξεπεράσει λοιπόν τις 200.000 τα κρούσματα συνολικά σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 8.000 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη μάχη για τη ζωή σε 170 χώρες στον πλανήτη. 3.340 από αυτούς τους θανάτους καταγράφονται βεβαίως στην Ευρώπη, όπου έχουν σημειωθεί πλέον 74.399 κρούσματα. Την ίδια ώρα στην Κίνα φαίνεται πως αποδίδει καρπούς ο τρόπος που το κινέζικο κράτος χειρίστηκε την κρίση, αλλά και η εμπειρία που έχουν οι χώρες της Ασίας από την αντιμετώπιση του SARS στο παρελθόν. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφονται μόλις 13 νέα κρούσματα και 11 θάνατοι. Για να καταλάβει κανείς πώς λειτουργήσε η Κίνα, αρκεί να σας πω ότι στην Ιταλία έχουν μολυνθεί 2.629 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτός ο αριθμός είναι περίπου το 8,3% των κρουσμάτων στη χώρα. Στην Κίνα ο αριθμός αυτός είναι ακριβώς στο μισό. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πει ότι είμαστε στο επίκεντρο της επιδημίας. Τα στοιχεία που έρχονται το επιβεβαιώνουν. Ναι, να δούμε την εικόνα το τελευταίο 24ωρο σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Στην Ισπανία, λοιπόν, 2.084 νέα κρούσματα, 90 θάνατοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 676 κρούσματα, 32 θάνατοι. Πριν από λίγο, η κυβέρνηση Τζόνσον ανακοίνωσε ότι κλείνει τελικώς τα σχολεία την Παρασκευή. Στη Γερμανία, 1.935 νέα κρούσματα και ένα θάνατο. Στο Βέλγιο, τέλος, 243 κρούσματα και 4 θάνατοι, όλα αυτά το τελευταίο 24ωρο. Και λέγαμε ήδη από χθες, Σωτήρη, ότι ο πρόεδρος Τραμπ στις ΗΠΑ αρχίζει να αλλάζει πορεία πλεύσης. Εντονότατες οι πιέσεις που του ασκούνται καιρό τώρα. Έχει ανακοινώσει προλίγου, ανακοίνωσε και νέα μέτρα. Ναι, ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί το λεγόμενο διάταγμα της αμυντικής βιομηχανίας που του επιτρέπει να παρακάμψει την γραφειοκρατία, αλλά να βάλει και τη βιομηχανία της στρατιωτική των ΗΠΑ να παράξει μάσκες και απολυμαντικά για τους Αμερικανούς πολίτες. Ανακοίνωσε επίσης ότι στα λιμάνια
της Νέας Υόρκης και του Σαν Ντιέγκο θα καταπλέψουν πλωτά νοσοκομεία τα οποία θα τεθούν στην υπηρεσία των υγειονομικών αρχών της χώρας. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, η υπεύθυνη διαχείρισης κρίσης του κορονοϊού στον Λευκό Οίκο παραδέχθηκε πως περιμένει δραματική αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. We'll be invoking the Defense Production Act just in case we need it. In other words, I think you all know what it is, and it can do a lot of good things if we need it, and we will. We're sending, upon request, the two hospital ships. They're being prepared right now. They're massive ships. They're the big white ships with the Red Cross on the sides. One is called the Mercy, and the other is called the Comfort, and they are in tip-top shape. They soon will be. They're getting ready to come up to New York. Αυτά είπε προλίγου ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ. Σε λίγο όμως αναμένουμε να μάθουμε τι θα πει και η καγκελάριος της Γερμανίας. Νέα έκτακτα μέτρα περιμένουμε εκεί. Θα μας τα πει από το Βερολίνο ο Παντελής Βαλασόπουλος, μαζί και με κάποιες δυσίωνες, τρομακτικές θα έλεγε κανείς, εκτιμήσεις των επιστημόνων στη Γερμανία, Παντελή, για την εξάπλωση της νόσου. Μιλούν για εκατομμύρια ασθενείς. Καλό βράδυ, Νίκη. Ξεκίνησε πριν λίγη ώρα το διάγγελμα της κυρίας Μέρκελ, το οποίο χαρακτηρίζεται δραματικό. Πριν από λίγα λεπτά, η καγκελάριος είπε ότι πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση που ανάλογη δεν έχει αντιμετωπίσει η Γερμανία μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η καγκελάριος είπε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Κάλεσε τους Γερμανούς σε αλληλεγγύη και πειθαρχία και δεν απέκλεισε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Επίσης τους είπε να έχετε εμπιστοσύνη στο γερμανικό σύστημα υγείας, είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Να σου πω επίσης ότι, όπως είπες και εσύ, τα μεγάλα επιστημονικά Ινστιτούτα έχουν σημάνει συναγερμό εδώ στη Γερμανία ότι αν δεν ληφθούν τώρα άμεσα μέτρα που η πανδημία είναι στην αρχή της, θα υπάρξουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια κρούσματα τους επόμενους 3 μήνες στη Γερμανία. Την ίδια ώρα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έκανε μια νέα εξαγγελία, δηλαδή ξενοδοχεία, αθλητικοί χώροι, κλειστοί αθλητικοί χώροι και μεγάλα δημόσια κτίρια θα γίνουν νοσοκομεία αποκλειστικά για ασθενείς του κορονοϊού. Προσωρινά νοσοκομεία. Αυτά τα νοσοκομεία θα τα στήσει τις επόμενες ημέρες ο γερμανικός στρατός. Μάλιστα. Επίσης σήμερα, Νίκη, έκλεισαν τα εργοστάσια παραγωγής των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, έκλεισαν τα εργοστάσια της Volkswagen, της Opel, της Audi, η Mercedes, και έκλεισε και το εργοστάσιο της Ford. Τέλος να σου πω ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα ήταν πάνω από 10.000 τα κρούσματα στη Γερμανία. Το αισιόδοξο είναι πάντα ότι στη Γερμανία η θνητότητα είναι πολύ χαμηλή. Mm. Είχαμε μόνο 27, σε εισαγωγικά το λοιπόν, μόνο, 27 νεκρούς. Είμαστε, βλέπουμε την εικόνα από το διάγγελμα της καγκελαρίου και είμαστε πράγματι όλη η Ευρώπη μπροστά σε μια κρίση που δεν μπορεί κανείς να την τοποθετήσει στο παρελθόν ποτέ σε καιρό ειρήνης. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Επιστροφή εντός συνόρων. Άλλος κόσμος ξημέρωσε σήμερα στην αγορά εδώ στην Ελλάδα. Τα εμπορικά καταστήματα δεν άνοιξαν και οι εμπορικοί δρόμοι βεβαίως στις μεγαλοπόλεις όλης της χώρας παρέμειναν άδειοι. Μένουμε σπίτι, αλλά παραγγέλνουμε online. Τα περισσότερα καταστήματα της Λιανικής Αγοράς από σήμερα κατέβασαν ρολά. Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής. Άλλοτε έσφιζε από ζωή, αλλά όπως βλέπετε πίσω μου, τα πάντα έχουν ερημώσει. Είναι για την υγεία μας, οπότε έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Ίδια εικόνα και στην αγορά του Χαλανδρίου. Σαν να είμαστε τελειωμένοι. Κατεβασμένα τα ρολά και στα καταστήματα στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Είναι μια νέκρα, αλλά πρέπει να είμαστε μέσα. Σπίτι. Το κορίτσι, να περνάς καλά και όλα στην ώρα τους. Υπομονή θέλει μόνο. Στην καρδιά της πόλης του Αμαρουσίου, στον πιο κεντρικό δρόμο της περιοχής, δεδομένων των συνθήκων, βλέπετε και πίσω μου, ο κόσμος που κυκλοφορεί είναι πολλής. Τελώς μέσα είναι και μια τρέλα, έτσι. Έχει αυτό τον ήλιο που μας κάνει καλό και στην υγεία και στον ιό και σε όλα. Θα βγεις να κάνεις μια βόλτα χωρίς να έρθεις σε επαφή με άλλους και θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Τώρα όμως εγώ έχω βγει για δουλειά. Μείνετε σπίτι. Περιορίστε τις μαχινές.
μετακινήσεις απολύτως απαραίτητες. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Δημοτική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη επιστράτευσε του ντούκες για να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Αποφεύγετε μέρη με εξορτισμό, προφυλάξτε τις ευπαθείς ομάδες. Όσο περισσότερο απομονωθούμε, τόσο θα καθυστερήσουμε διαφορά. Παρατηρήθηκε το θλιβερό, θα πω, φαινόμενο και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα η Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν καλό καιρό να κατεβαίνουν όλοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο παραλιακό μέτωπο και να συνοστίζονται. Μας κάνουμε λίγο να ξεμουδιάσουμε. Έτσι μια βόλτα. Τι θα κάνουμε. Αυτή ήταν η εικόνα το πρωί στην Ερμού, ενώ αντίστοιχη εικόνα υπήρχε τόσο στην Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Πολύβουη, υπό κανονικές συνθήκες αγορά της Πάτρας. Όλα άλλαξαν και στις λαϊκές αγορές, όπου πλέον πολλούνται μόνο τρόφιμα και χαρτικά. Οι πάγκοι μεταξύ τους έχουν μεγαλύτερη πλέον απόσταση, όπως απόσταση τηρούν και οι πολίτες. Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες διαθέτουν σε όλους γάντια και αντισηπτικά για να κάνουν τα ψώνια τους. Τώρα με το ζόρι βγήκα, αλλά κι άμα με δουν τα παιδιά μου θα με... Τα μαγαζιά που παραμένουν ανοιχτά είναι μόνο όσα εξυπηρετούν την τροφοδοσία των οικοκυριών, όπως καταστήματα τροφίμων, πρατήρια καυσίμων και φαρμακεία. Άδειοι λοιπόν οι δρόμοι, σχεδόν άδεια και τα μέσα μεταφοράς όπως βλέπετε ήδη. Ελάχιστοι οι πολίτες που περιμένουν στις στάσεις, ελάχιστοι όσοι εξακολουθούν να μπαίνουν στα λεωφορεία από φόβο μετάδοσης του ιού. Και αυτόν ακριβώς το φόβο μοιράζονται όπως θα δείτε και οι οδηγοί. Λεωφορεία άδεια, θέσεις κενές και στάσεις χωρίς κόσμο. Αυτές οι πρωτόγνωρες εικόνες συμπληρώνουν το σκηνικό της Αθήνας. Ο φόβος του κορονοϊού κάνει το κέντρο να αδειάζει. Η ώρα είναι 8.30 το πρωί, ώρα αιχμής, και το λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο Ακαδημία Καρέα είναι άδειο. Έχουν μειωθεί κατά πόσο, δηλαδή αρκετά? Γύρω στο 50 με 40%. Αυτή τη στιγμή με έφερε ο άντρας μου, περιμένει να με ξαναπάρει για να αποφύγω να μπω μέσα στο λεωφορείο, στο μετρό, οπουδήποτε. Ίδια είναι η εικόνα στο Σύνταγμα. Ούτε ένας πολίτης δεν περιμένει το λεωφορείο στη στάση του Συντάγματος, καθώς το επιβατικό κοινό έχει περιορίσει τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συμμορφώνεται με την οδηγία «Μένουμε σπίτι». Όσοι επιβάτες καταλήγουν από ανάγκη να μετακινηθούν με λεωφορείο, εξοπλίζονται κατάλληλα τηρώντας τα μέτρα. Το λεωφορείο που πηγαίνει από το Σύνταγμα προς το αεροδρόμιο έχει και αυτό λίγο στους επιβάτες, οι οποίοι φορούν μάσκες και είναι εφοδιασμένοι με αντισηπτικό υγρό. Δεν βλέπετε, γάντια, μάσκες, μαντιλάκια στο τσέπι. Όσο μπορώ προσπαθώ να προσέχω και αντισηπτικά και δεν πιάνω. Τα ενημερωτικά σημειώματα που τοποθέτησε ο ΟΑΣΑ υπενθυμίζουν στο επιβατικό κοινό να τηρεί τα μέτρα. Παρόλο που η καμπίνα του οδηγού έχει πλέον διαχωριστεί και δεν επιτρέπεται είσοδος από την μπροστινή πόρτα, η ανησυχία των οδηγών χτυπάει κόκκινο. Τα δρομολόγια έχουν μειωθεί. Είναι δρομολόγια Σαββάτου. Είναι μειωμένα κατά 30%. Κάθε μέρα εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μειωμένα είναι και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ. Όσοι επιβάτες αναγκάζονται να το χρησιμοποιούν, είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι ώστε να προφυλαχθούν, όπως η Σπυριδούλα, που φρόντισε να φορέσει στολή ραντίσματος. Τη φοράω γιατί ταξιδεύω από Κρήτη για Κέρκυρα και ήμουνα ήδη κάποιες ώρες μέσα σε ένα πλοίο. Θα μπω και σε δεύτερο πλοίο και θα είμαι και 6 ώρες σε ένα ΚΤΕΛ και θέλω να προστατεύσω, αν όχι εμένα, τουλάχιστον τους δικούς μου που θα έρθω σε επαφή. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν στο επιβατικό κοινό ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις. Άδειοι λοιπόν οι δρόμοι, άδεια και τα λεωφορεία. Ακόμη και τη νύχτα όμως είναι πολλοί εκείνοι που εξακολουθούν να εργάζονται μεσούσεις αυτής της κρίσης με τον ιό. Οδηγοί αλλά και συνεργεία καθαριότητας του Δήμου είναι μερικοί μόνο από όσους παραμένουν στο καθήκον. Λες και είναι μια πόλη φάντασμα στην Αθήνα. Δεν το περιμένει κανείς αυτό το πράγμα. Τις φιγούρες των Ευζώνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ακολουθούν οι σκιές των εργαζομένων στην έρημη νυχτερινή Αθήνα. Είναι εκείνοι των οποίων η φύση του επαγγέλματός τους δεν τους επιτρέπει να καθίσουν σπίτι ή να εργαστούν από απόσταση. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας καλούνται να κάνουν πράξη όσα πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία όλων. Είναι 3 παρατέταρτο, νύχτα, πλατεία Συντάγματος, στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Αμαλίας. Πλένουμε το Σύνταγμα. Για την ακρίβεια το απολυμμένουμε, γιατί το βιτίο είναι γεμισμένο με νερό και με ένα μείγμα ειδικού χλωρίου. Ο σκοπός είναι η απολύμανση. Τηρώντας και οι ίδιοι τα μέτρα προφύλαξης, συνεχίζουν να εργάζονται ακόμη και αν οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά. Δύο δρομολόγια έχω κάνει, έχω φέρει δύο άτομα. Σε αυτό εδώ δεν πήγα και κανένα. Στο άλλο ανέβασα και ένα. Γάντια, μάσκες,
αντισηπτικά. Για το συνεργείο της περιφέρειας, η έρημη Αθήνα εξυπηρετεί για τη διαγράμμιση στο οδόστρωμα. Ωστόσο, δουλεύοντας νύχτα, η μέρα τους βρίσκει σε μια ιδιότυπη καραντίνα. Όλοι έχουμε τρομάξει και εμείς είμαστε μακριά από τα σπίτια μας. Από τη Θεσσαλονίκη είμαστε. Ερχόμαστε εδώ, μόνοι μας είμαστε. Δουλεύουμε και μένουμε ξενοδοχείο. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Delivery παραγγέλνουμε και καθόμαστε όλη τη μέρα μέσα. Το βράδυ βγαίνουμε, δουλεύουμε. Μπορεί η Αθήνα να είναι άδεια, όχι όμως και τα πόστα των γνώριμων εργαζομένων της νύχτας που ήδη αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού. Περίπτερα άλλοι συνάδελφοι έχουν κλείσει και απλά εμείς περιμένουμε τι θα γίνει. Ευελπιστούμε να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Με τον αυτοπεριορισμό στο σπίτι και την απαγόρευση λειτουργίας και των χώρων διασκέδασης, η άλλοτε πολύβουη νυχτερινή Αθήνα έχει δώσει τη θέση της σε μια πόλη που υπακούει στους νέους κανόνες που έφερε ο κορονοϊός. Υπακούει όμως, δεν υπακούει πάντα. Θα μας τα πει η Μίνα Καραμίτρου, γιατί συνεχίζονται οι συλλήψεις εκείνων που δεν εννοούν να συμμορφωθούν προς τις νέες οδηγίες για την καθημερινότητά μας, Μίνα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από την προηγούμενη Πέμπτη που ξεκίνησαν οι έλεγχοι της αστυνομίας συνολικά έχουν συλληφθεί 150 άτομα, αρκεί να σας πω ότι ακόμα μέχρι και χθες είχαν συλληφθεί 7 άτομα. Και ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται? Είναι όσοι έχουν είτε καταστήματα με κομμωτήρια, είτε φούρνους, γιατί βγάζουν τραπεζοκαθίσματα, ζαχαροπλαστεία, γιατί επίσης βγάζουν τραπεζοκαθίσματα, καθώς επίσης και κάποια εστιατόρια. Λοιπόν, έχεις όμως μήνα και αποκλειστικές πληροφορίες με το νέο πλαίσιο στο οποίο θα υπάγονται εκείνοι που έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό και οφείλουν πια να τίθενται σε περιορισμό. Τα ακούσαμε. Ναι. Επειδή λοιπόν η επιστημονική κοινότητα είναι πολύ ξεκάθαρη, όποιος μπαίνει σε καραντίνα μπαίνει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο και πρέπει να παραμένει λοιπόν στην καραντίνα. Η απόφαση η οποία έχει πάρθει από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι η εξής. Όσοι λοιπόν ταξιδιώτες επιστρέφουν στη χώρα μας, μέσα στο αεροπλάνο θα τους δίνεται ένα έντυπο, το οποίο θα το συμπληρώνουν. Και μέσα στις άλλες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να αναγράφουν, θα είναι και το πού θα είναι το σημείο στο οποίο θα βρίσκονται για καραντίνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι στελέχη από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, εφόδους δηλαδή, για να διαπιστώνει αν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε καραντίνα ή όχι. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σε περίπτωση που δεν τους εντοπίζει να είναι στην καραντίνα για 14 ημέρες, θα επιβάλλει και διοικητικά πρόστιμα και μάλιστα μαθαίνουμε ότι το πρόστιμο αυτό φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ. Στα διόλου αμεληταίο, για να δούμε, ας ελπίσουμε ότι θα φέρει πειθαρχία όλο αυτό το σύστημα οδηγιών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε, κυρίες και κύριοι, όλα τα νεότερα από αυτή τη διπλή δολοφονία που σας θυμίζω είχαμε λίγη ώρα νωρίτερα έξω από σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά. Ο Βασίλης Ζέρβας βρίσκεται στο σημείο, το οποίο πια έχει απομονωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, και πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά εκτελήθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας εδώ στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, καθώς ενημερώθηκε, έμαθε τα δυσάρεστα νέα ο πατέρας της μίας από τις δύο κοπέλες που βρήκε το θάνατο εδώ από το όπλο του αστυνομικού. Και οι σκηνές πραγματικά ήταν τραγικές. Να θυμίσουμε εντάχει για όποιον συντονίστηκε τώρα και δεν είδε την προηγούμενη σύνδεσή μας. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που βρέθηκε εκεί και σκότωσε δύο γυναίκες. Η μία, όπως μας είπες, ήταν η ενδιαστάσεις σύζυγός του. Ακριβώς. Όλα έγιναν στις 6.30 το απόγευμα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι αστυνομικός στο επάγγελμα, υπηρετεί στην τροχιά Βόρειο-Ανατολικής Αττικής, έφτασε εδώ με το αυτοκίνητό του. Η σύζυγός του, η ενδιαστάσεις σύζυγός του, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, 5 και 8 ετών, εκείνη την ώρα είχε διάλειμμα. Είχε βγει λοιπόν από το σούπερ μάρκετ μαζί με μία φίλη της, συνάδελφό της, κατά τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, και οι δύο γυναίκες κατάντουσαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ο δράστης, λοιπόν, ο φερόμενος ως δράστης, της πλησίασε, έβγαλε ένα όπλο, όχι το περιστριακό του περίστραφο, αλλά ένα άλλο όπλο που είχε στην κατοχή του και άρχισε να πυροβολεί. Από τις σφαίρες και οι δύο γυναίκες βρήκαν το θάνατο. Ο ίδιος στη συνέχεια περπάτησε εδώ στο πάρκινγκ που βλέπετε, έφτασε στην οδό Όθωνος, στον κεντρικό δρόμο εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Άρχισε να περπατάει, συνάντησε μάλιστα και ένα περαστικό, του είπε ότι σκότωσα τη γυναίκα μου και συνέχισε την διαδρομή του προς την Κηφισιά. Στην διασταύρωση Όθωνος και Κηφισίας οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλλει κάποια αντίσταση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι οι εξής.
Το ζευγάρι εδώ και αρκετό καιρό είχε πολλά προβλήματα, κυρίως για την επιμέλεια των παιδιών. Και αυτός ήταν ο λόγος που οι καυγάδες τους ήταν σχεδόν καθημερινοί. Ωστόσο, κανείς, μα κανείς, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση να έρθει εδώ δηλαδή και να εκτελέσει ουσιαστικά εν ψυχρό την ενδιαστάτη σύζυγό του, αλλά και μια ακόμη γυναίκα η οποία έτυχε εκείνη την ώρα να ήταν μαζί με να μοιράζεται ένα διάλειμμα από τη δουλειά της με το άλλο θύμα. Λοιπόν, ακριβώς. Βασίλη, αυτή την υπόθεση βεβαίως θα την παρακολουθούμε. Το λόγο πια έχει η αστυνομία και κατόπιν η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ ο Βασίλης Ζέρβας. Έλατε τώρα σε κλίμα τελείως διαφορετικό να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου, στα μέτρα στήριξης λοιπόν που εξαγγέλθηκαν σήμερα για την οικονομία και την αγορά. Το επίδομα των 800 ευρώ που ακούσατε και από τον κύριο Βρούτσι ότι θα πάρουν οι εργαζόμενοι, θα πάρουν και μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ακόμη και εκείνων που δεν έκλεισαν διανόμου, αλλά βλέπουν το τζίρο τους να καταραίει. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην προχωρήσουν σε καμία απόλυση. Τα πρώτα μέτρα και για επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές, αλλά έχουν δεχτεί μεγάλο χαστούκι από την κρίση του κορονοϊού, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναστέλλονται όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που λήγουν στο τέλος του μήνα. Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί. Για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με απόφαση του κράτους, ισχύει η ίδια αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, όπως για παράδειγμα οι 120 δόσεις που λήγουν στις 31 Μαρτίου, μεταφέρονται χωρίς προσαυξήσεις και τόκους στις 31 Ιουλίου. Ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές, μεταφέρονται στις 30 Ιουνίου. Προϋπόθεση για τις διευκολύνσεις είναι η επιχείρηση να μην προχωρήσει σε απολύσεις. Επιπλέον, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υποέλεγχων υποθέσεων έως ύψους 30.000 ευρώ. Το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ θα δοθεί όχι μόνο σε μισθωτούς, αλλά και σε επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έκλεισαν τα μαγαζιά τους λόγω του αναγκαστικού λουκέτου. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το διάστημα 15 Μαρτίου 30 Απριλίου θα δοθεί στις αρχές Απριλίου ενίσχυση 800 ευρώ. Έρχονται έκτακτες γραμμές δανεισμού των επιχειρήσεων για την τόνωση της ρευστότητάς τους, ενώ για τα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων που πλήττονται θα καταβάλλονται ως το Σεπτέμβριο μονοτόκι. Στο επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ βρέθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς. Ο κ. Κικίλιας επιπλέον παρέλαβε και 50.000 μάσκες από την Κινέζικη Πρεσβεία. Είναι μια δωρεά για την οποία ο Υπουργός ευχαρίστησε, όπως θα δείτε, φορώντας και ο ίδιος πια μάσκα. Ο Βασίλης Κικίλιας, φορώντας μάσκα, επισκέπτεται την πρεσβεία της Κίνας για να παραλάβει 50.000 προστατευτικές μάσκες, το πρώτο τμήμα της δωρεάς της κινέζικης κυβέρνησης σε υγειονομικό υλικό προς την Ελλάδα. Once again, thank you very, very much for this gesture and I'm looking forward to seeing you again, Saturday, and thank you for cooperating with the Greek government. Yeah, thank you. Can we take a photo? Of course. Ο Υπουργός Υγείας υπογραμμίζει εκ νέου την κρισιμότητα της κατάστασης. Κρίση είναι μπροστά μας. Οι επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες θα είναι δύσκολοι και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ υπεύθυνοι στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Αργότερα, Βασίλης Κικίλιας και Νίκος Χαρδαλιάς μεταβαίνουν στο επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ, κρίσιμο πυλόν αντιμετώπισης της κρίσης. Η έκβαση του πολέμου δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο κράτος. Το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει. Βασίζεται στο τις επιλογές τις καθημερινές που θα κάνει ο καθένας από εμάς. Προσαρμογή στις νέες συνθήκες και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πρωτού ξεκινήσει συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών, μοίρασε αντισηπτικά μαντιλάκια σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και οπερατέρ. Πριν
Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, δόθηκαν στη δημοσιότητα νέα ενημερωτικά μηνύματα από το αρμόδιο Υπουργείο, αυτή τη φορά στη νοηματική, για όλα τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει κανείς όσο διαρκεί η κρίση με τον κορονοϊό COVID-19. Έλατε να δούμε. Όχι, όχι, μην επιμένεις. Θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Γεια. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συναθρήσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα, γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Τρίτον, στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο μέσα στο γιατρό μας. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρας μου. Πολύ σχολαστικά. Λοιπόν, μπορεί τις τελευταίες ημέρες ο COVID-19 να έχει επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Δεν ξεχνά όμως κανείς τι έχει προηγηθεί με την κρίση στα σύνορα. Και εκεί, συγκεκριμένα στον Εύρο, η ένταση τα ξημερώματα επέστρεψε. Εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν και πάλι να περάσουν στην Ελλάδα, συναντώντας όμως την αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων φύλαξης που επιχειρούν από κοινού με τη Frontex. Καστανιές στον Εύρο, φυλάκιο 1. Οι ομάδες κρούσης των φανατικών που υποδίονται τους πρόσφυγες και μετανάστες χτυπούν ξανά, αυτή τη φορά στις 3 τα ξημερώματα. Επιθέσεις οργανωμένες υπό τις οδηγίες της τουρκικής στρατοχωροφυλακής σε όλο το μήκος του φράχτη. Προσπαθούν να ευνηδιάσουν, να πιάσουν στον ύπνο τις ελληνικές δυνάμεις φύλαξης των σύνορων. Πετροπόλεμος, χημικά, συνεχείς βίες, απόπειρες παραβίασης και μαζικής εισβολής στο ελληνικό έδαφος. Για 2 ώρες μέχρι το πρώτο φως της ημέρας και παρά την παρουσία του Frontex, οι Τούρκοι στην πρώτη γραμμή, προκλητικοί στο πλευρό τους. Στη μάχη, η ειδική τουρμπίνα του στρατού που σαν τεράστιος ανεμιστήρας διαλύει τα προπετάσματα καπνού που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Οι νέοι πυλώνες φωτισμού κάνουν τη μέρα νύχτα και οι θερμικές κάμερες καταγράφουν κάθε κίνηση. Το μόνο που επιτυγχάνουν τελικά είναι να επιβεβαιώσουν για ακόμη μια φορά τον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας της ελληνικής πλευράς. Η απόπειρα εισβολής αντιμετωπίζεται επιτυχώς. Το νέο επεισόδιο στον Εύρο έρχεται λίγες ώρες μετά την αδυναμία συμφωνίας για το προσφυγικό στην τηλεδιάσκεψη Ερντογάν με τους ηγέτες Γερμανίας, Βρετανίας και Γαλλίας. Σε ελληνικά χέρια έπεσε ένα από τα ντρόουν που χρησιμοποιούν εδώ και μέρες οι τουρκικές δυνάμεις στον Εύρο για να καταγράφουν τη δραστηριότητα της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού στην περιοχή. Το τουρκικής προέλευσης ντρόουν βρέθηκε στην ελληνική πλευρά από αστοχία του χειριστή ή μηχανική βλάβη. Οι πληροφορίες για κατάρριψη δεν επιβεβαιώνονται, ενώ επισήμως χαρακτηρίζεται ως αγνώστου ταυτότητος και προέλευσης αντικείμενο από τις ελληνικές αρχές. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν είναι στρατιωτικού τύπου, δεν έφερε κάρτα μνήμης, παρά μόνο μια κάμερα μετάδοσης των πληροφοριών. Την ίδια ώρα, τις άθλιες συνθήκες παραμονής και διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών που συγκεντρώθηκαν στα σύνορα μετά από προτροπή του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, καταγγέλει η τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση Γέφυρα των Λαών. Σε έκθεσή της περιλαμβάνει μαρτυρίες ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι στο καταβλισμό του Μπαζάρ Κιουλέ και κάνουν λόγο για άγριους ξυλοδαρμούς από Τούρκους στρατιωτικούς και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσπάθεια της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει γυναικόπαιδο ως μοχλοπίεση στην Ευρώπη. Οι στρατιώτες τους ξυπνούν με κλωτσιές και τους καλούν να πάνε με τις γυναίκες και τα παιδιά τους να σπάσουν την ελληνική συνοριακή πύλη προκειμένου να έχουν φαγητό, ενώ δεν τους επιτρέπουν να αποχωρήσουν από την περιοχή. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να το παρακολουθείτε και on demand στην υβριδική τηλεόραση, στο tvopen.gr και στην εφαρμογή μας το Open App. Μείνετε στο Open, ακολουθούν τα αθλητικά, η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς εδώ στο ανοιχτό κανάλι, καλό σας βράδυ με προσοχή και με υπευθυνότητα. Γεια σας.